έρευνες. Και έχει γίνει μια έρευνα που αφορά σε μένα και τη ΦΕΗ και έχει βγει, ρε παιδί μου, και είναι πολύ βαρύ αυτό το πράγμα, γιατί μας κάνει και εμείς αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη. Ότι θεωρεί ο κόσμος ότι είμαστε το πρότυπο της ελληνικής οικογένειας και το πιο αγαπημένο ζευγάρι που υπάρχει στην Ελλάδα. Πλάκα, αυτό είναι βαρύ, έτσι. Είναι πολύ βαρύ. Θα σου πω κάτι. Έγραψε ένα από τα περιοδικά αυτά που είναι του Κόλλου. Και βαξίλο κιόλα. Ναι, ένα από τα περιοδικά του Κόλλου ότι χωρίζουμε. Φέτος το καλοκαίρι, μάλιστα, λένε ότι εγώ πήρα το φωσκωτό και σκότια και ούριαζε. Ούριαζε η ΦΕΗ. Okay. Εγώ είδα τον τίτλο. Ούριαζε. Βγήκα, πήγα να βάλω βενζίνη και ήταν και μου λέει η βενζινού εκεί. Μου λέει, δεν τρέπεσαι λίγο να παρατήσει τη γυναίκα σου με τα δύο παιδιά και αυτά. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε. Καϊδούρα πήγε να του βάζει βενζίνη με έναν 90 που είχε βενζίνη το καλοκαίρι στα νησιά και φώναζε κιόλας. Όχι, στην Αθήνα δεν είχα πάει ακόμα στα νησιά. Πέρα από τα τηλεοπτικά. Ήταν 60-70. Εσύ τι εξηγήσει έδωσε. Ότι δεν έχω χωρίσει, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μαζί. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά είσαι υπόλογο έξω. Συγγνώμη, είναι υπόλογο δηλαδή έξω. Το ρωτάνε, πρέπει να είσαι μοντέλο ρόλο, έτσι. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε με τη ΦΕΗ για πλάκα ότι άμα εμείς θέλουμε να χωρίσουμε, δεν θα μας αφήσει ποτέ κανένας. Δηλαδή, θα πέσουν πάνω να μας φάξουν ένα μάτι. Για ποιο λόγο εσείς σκεφτήκατε να χωρίσουμε? Να χωρίσουμε, δεν έχουμε σκεφτεί να χωρίσουμε. Γιατί το είπες. Όχι, έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Είμαστε με τη ΦΕΗ πολύ οι ίδιοι χαρακτήρες, με διαφορετικά θέλω από τη ζωή μας και αυτό μας κάνει να τσακωνόμαστε πάρα πολλές φορές. Όμως, επειδή υπάρχει εκτίμηση και αγάπη. Που αυτό νομίζω θα μας πάει χρόνια μας. Δεν λέω τώρα για πάντα, γιατί το για πάντα είναι. Δεύτερο υπονοούμενο. Τι, το για πάντα, τι. Είπα πολλά χρόνια μαζί. Για πάρτε το τηλέφωνο την κυρία από το βενζινάδικο. Να το ρίξουμε. Κάτι ήξερε η κυρία από το βενζινάδικο. Βέβαια. Γιώργο, με τη ΦΕΗ γενικότερα δεν έχει αλλάξει η ζωή σου, όχι μόνο τηλεοπτική. Νομίζω ότι σε έχει κάνει άλλο άνθρωπο. Είσαι διαφορετικό από ό,τι ήσουν. Και τα παιδιά, βέβαια. Αφού τελειώσει αυτό το οποίο είναι υπέρ των γυναικών, γυναίκα λιγανάρα του. Όχι, δεν καθόλου. Πέτρεψε να κάνω μια ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι άλλο. Αυτό που μου έχει αλλάξει φαίνεται ότι οι γυναίκε μα βγάζουν τον καλό εαυτό μα. Φυσικά. Θέμο. Έλα μου, ρε τώρα ήρθε η Αγία, δηλαδή είναι ο Σατανά τώρα και ήρθε η κυρία. Δεν είπα ότι είναι Σατανά. Όχι, όχι, τα είπε. Πρέπει να πάρει την ευθύνη του τουλάχιστον. Η γυναίκα είναι ο άνθρωπο που στη ζωή μα. Η γυναίκα είναι ο άνθρωπο που στη ζωή μα θα σου χτυπήσει το πόδι κάτω από το τραπέζι για να. Κάνει την εικόνα σου να φαίνεται στα δικά της μάτια και στα μάτια του κόσμου πιο καλή. Όχι πιο καλή, πιο μικροαστική. Πιο μικροαστική, okay. Ο άντρας θέλει να πάει να τα διαλύσει όλα. Και εγώ σε αυτή την κατηγορία άντρων ανήκω. Να πάω να τα διαλύσω όλα και που δεν με ενδιαφέρει να βρέχω εκπομπή. Και που θα μπορούσα να πάρω, ας πούμε, το φουσκωτό μου να φύγω και να πάω να ζήσω, ξέρω εγώ, όπου μπορεί να πάει η πέντζη. Όχι, θα μπορούσα να το κάνω. Η δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό ότι μπορεί να τα διαλύσει όλα σε μια μέρη. Το φουσκωτό δεν γίνεται, δεν θα σου βάζει βενζίνη, κυρία. Δεν θα βάζει βενζίνη, κυρία. Σωστό γι' αυτό. Θα πέρα πιτόνια μέσα για να το γεμίσει, α πούμε. Γιώργο, κυριολεκτικά έχει γίνει αυτό ποτέ με τη ΦΕΗ. Δηλαδή, όνερ να σε κλωτσίσει κάτω από το τραπέζι. Συνέχεια. Σε κλωτσάει κάτω από το τραπέζι. Ναι. Μα εδώ ο δημοτολόγος. Μα ρώτησα πριν τι είναι αυτά τα πράγματα που βγάζεται ο δημοτολόγος του κυρίου Γιαγιά και μου λέει επιγονατίδες. Δεν είναι δηλαδή. Όταν εγώ.